Δήμαρχε, αναφέρθηκε σε κάποιες δημοσιεύσεις και Νίκο, σε σένα θέλω να απευθυνθώ, γιατί οι δημοσιεύσεις σου νομίζω ότι μας προσβάλλουν όλους εδώ μέσα. Και αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο σχόλιο, πέρα από τις αναρτήσεις που νομίζω ότι προκαλούσαν πανικό και ο πανικός σε τέτοιες περιπτώσεις δεν χρειάζεται. Αντίθετα, η τεκμηριωμένη και η σωστή ενημέρωση είναι τα κατάλληλα. Και αναφέρομαι στο σχόλιο σου που δεν ξέρω σε ποιον αναφερόσουν, εσύ θα μας πεις τώρα και θα ήθελα να με καλέσεις, γιατί σε κάποιον αναφέρθηκε σε Ερντογάν και θα ήθελα πολύ να με πεις σε ποιον αναφερόσουν και τι εννοούσες. Εδώ προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάρω το λόγο. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν δεν είμαστε ανακριτικό σώμα εδώ πέρα, Πρόεδρε. Όχι. Και το τι γράφει ο καθένας στα social και το τι γράφει ο καθένας στα social media ή γενικά στις τοποθετήσεις ή σε δημοσιεύματα, έχει να δώσει λόγο αυτός που τα γράφει, εκεί που τα γράφει και εκεί που τα στέλνει. Εγώ δεν έχω να απαντήσω να πω τίποτα. Ονόνο ή το. Θέλω να πω όμως κάτι για τη φωτιά και για τις ανακοινώσεις που εγώ έγραψα εκείνο το βράδυ. Δηλαδή δεν κατάλαβα, αγαπητοί συνάδελφοι και ο κόσμος από κάτω που μας ακούει τώρα, πήρε μια φωτιά στο βουνό και εμείς επιστούσαμε την προσοχή όλων. Όταν λέμε όλων, όλων. Μίλησα με τον κύριο Τζάλα, εδώ είναι στο κινητό σας δώσω τις κλήσεις, Πρόεδρε, πόσες φορές πήρα τον Πρόεδρο, όπως αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος αν πάρει κάποια φωτιά και τι έπρεπε να πάρουν το Δήμο. Εγώ το λέω είναι. Γίνεται αλλιώς. Πρώτα παίρνουμε τον Πρόεδρο. Γιατί αποκλειστικός, δηλαδή αν πάνω στην Αγία Κυριακή πρέπει να πάρουμε τον Δήμαρχο στο Βελβεντό ή τον Πρόεδρο που θα είναι πάνω στην Αγία Κυριακή. Ή τον Πρόεδρο που θα είναι στο Πολύφυτο. Ή τον Πρόεδρο που θα είναι στο Καταφύγιο και μιλούσε που ο Πρόεδρος του Καταφυγίου ήταν στη φωτιά. Έχω πάρει 10 τηλέφωνα στην πυροσβεστική. Στην πυροσβεστική στον κύριο Παπαδημητρίου. Και αυτό που ανέβασα το βράδυ, ούτε πανικό έσπερε, Πρόεδρε. Πέντε άτομα μου πήραν με τηλέφωνο. Ούτε κάποιον ήθελε. Φίλοι μου της ηλικίας μου. Μισό. Όχι, για να... Στο διαδίκτυο... Εγώ δεν διακόπτω κανένα, Πρόεδρε. Όχι. Στο διαδίκτυο, μέτρησα πάνω από 60 αναρτήσεις ανθρώπων από το Ελατοχώρι, από τα Ριζώματα, από τη Ριτίνη, από την Κατερίνη, από το Καταφύγιο, από το Βελβεντό. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν την αγωνία για να προλάβουμε καταστάσεις, έσπεραν τον πανικό ή το κάνανε συγκεκριμένα για να εκθέσουν τον Δήμαρχο ή το Δημοτικό Συμβούλιο. Ή αυτό που έκανα εγώ έχω εκθέσει κάποιον. Δηλαδή γιατί το κάναμε, για να καταλάβω. Δηλαδή σε επόμενη περίπτωση, μούγκα όλοι, να μην μιλάει κανένας, να μην ενημερώνει κανένας, να μην πάρει κανένας κανένα τηλέφωνο και να περιμένουμε όλοι από τον Δήμαρχο. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δηλαδή, με το ότι κάνουμε κάποιες αναρτήσεις στο διαδίκτυο, με βάση και τα περισσότερα που τα γράφαν άνθρωποι που ήταν στη φωτιά παρόν. Και όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, δεν ήταν στη φωτιά τη δεύτερη μέρα, γιατί ήταν στην Αθήνα. Μπορούσε να ξέρει καλύτερα από την Αθήνα. Ήταν δύο αντιδήμαρχοι, δεν έφταναν δηλαδή. Εσύ είσαι ο Δήμαρχος παρόν. Γιατί ήταν κανένας από αυτούς που ανέφερες. Ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας καταφυγείου. Και εμένα παρολυμπιζόν, δεν λες και τι γίνεται. Δημήτρη, μισό λεπτό λίγο να... Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Κατάλαβες αυτό το πράγμα, Δημήτρη. Εγώ κατάλαβα άλλο πράγμα, Νίκο. Είπες πριν από λίγο ότι πρέπει να πάρεις πρώτα τον πρόεδρο του καταφυγείου. Ήταν ο πρόεδρος του καταφυγείου εκεί. Όχι. Ήταν στη φωτιά ο πρόεδρος του καταφυγείου. Ήξερε αν ήταν. Τόλμη! Τα ξέρεις, Νίκο. Σιγά. Ήμουνα την Δευτέρα το βράδυ εκεί. Τους πήγα τις άντρες. Ήμουνα την Τρίτη όλη μέρα.
μαζί με τον Γιώργο. Είπε κανείς εσύ ότι δεν είσαι πρόεδρος. Όχι, περίμενε. Δεν λέω εγώ αυτό το πράγμα. Ο πρόεδρος ήταν καθόλου. Αυτό θέλω να σου πω. Καθόλου δεν ήταν καθόλου. Πουθενά. Αυτό θέλω να σου πω. Εμείς ήμασταν πάμε. Πουθενά δεν θέλουν. Δεν ήταν ο πρόεδρος. Εκτός... Ο πρόεδρος μου είπε ότι ήταν. Αυτό δεν ήμουν εκεί να πάρω. Αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει τώρα μην τρελαθώ. Λίγο σηματάκι θα υποστώ και τις συνέπειες. Σας έκαμε πει ότι ήταν εκεί. Νίκο, το περίμενα σήμερα εδώ. Το μόνο που ήθελα να μιλήσω στον πρόεδρο, τίποτα άλλο. Είπα δεν μπορεί... ότι δεν ήσουν εσύ εκεί πάνω. Είπα κάτι τέτοιο. Δεν λέω εγώ. Δεν λέω εγώ. Άμα μ' αφήσουν οι συνάδελφοι. Νίκο. 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 Εγώ. Θα πας μετά το λόγο να του πεις ό,τι θες. Νίκο, ολοκλήρωση. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, πρόεδρε. Και είμαι και ξεκάθαρος. Έγινε, πήρε μια φωτιά, στην οποία φωτιά με βάση τα στοιχεία της πυροσβεστικής κάηκαν 2.500 στρέμματα. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει πυροσβεστική. Έτσι. Ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι μικρή. Μπορεί να είναι μικρή. Κατά την άποψή του, για μένα προσωπικά λέω ότι δεν είναι καθόλου μικρή. 2.500 στρέμματα. Και λέω, αν οι καιρικές συνθήκες ήταν. Ευτυχώς δεν ήταν και ξέφυγε φωτιά. Πού ήταν το αμάρτημα σε εισαγωγικά. Το ότι κάναμε αναρτήσεις και πιστούσαμε την προσοχή και λέγαμε ότι η φωτιά, εγώ έγραψα ξεκάθαρα ότι η φωτιά μπορεί να περάσει από εδώ και αυτό μου το είπε ο πρόεδρος του τηλέφωνο. Εγώ δεν ήμουν πάνω για να πω. Δεν πήγα καθόλου πάνω. Πήρα τον Παπαδημητρίου της Πυροσβεστικής και τον Τζέλα που ήταν εκεί και με τον πρόεδρο από τα ριζώματα ο Μελιόπουλος αυτός. Με αυτούς τους τρεις μίλησα. Και οι τρεις μου είπαν ότι η φωτιά είναι ακόμα, δεν είναι υπό έλεγχο, είναι μεγάλη. Αλλά δεν έχει έρθει από εδώ μεριά, από τα δικά μας μέρη. Δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε δηλαδή να μην κάνουμε αναρτήσεις ή γιατί... Δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα. Πού ήταν το κακό, πού ήταν το αμάρτημα. Ολοκλήρωσα. Δεν έχω να απαντήσω εγώ πριν. Κι άλλη φορά, μα είναι να μην γράφουμε τίποτα, να μην... Είμαι πολύ συγκεκριμένος αυτό που λέω, γιατί μάλλον δεν έχεις καλή ενημέρωση. Ούτε ο πρόεδρος του καταφυγείου δεν ήξερε ότι ήταν εκεί πάνω. Και έπαιρνες ενημέρωση από τον πρόεδρο του καταφυγείου. Αυτό δεν είναι κλειδί. Όταν κάνουμε. Όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι κλειδί. Έχει ένα θεσμικό ρόλο. Ναι. Το καλό ή κακό τον έχει. Ναι. Κάνει αναρτήσει. Ναι. Ο κόσμο που σε παρακολουθεί θεωρεί ότι έχει μια ενημέρωση. Μάλλον δεν είναι σωστή. Και προκαλεί. Δεν με ενημέρωσε καλό πρόεδρο. Ναι. Ενημερώνει εσύ όμω τον κόσμο από τα μέσα κοινωνική δικτύωση που ούτε εσύ ο ίδιο δεν έχει σωστή ενημέρωση. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχω. Και δεν απάντησες και σε αυτό που σε ρώτησα ευθέως. Για το σχόλιο του Ερντογάν. Λοιπόν, περιμένω να απαντήσεις. Λοιπόν, το τι να διαβάσω γιατί δεν είμαι και με όλους φίλους. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Οι ρήψεις είναι συνεχείς και έχουν καταφέρει να την περιορίσουν στο ελάχιστο. Μένουν πάρα πολύ μικρές αιστείες, κυρίως στάμπι. Εκτίμηση είναι ότι μέχρι το βράδυ θα έχει σβήσει τελείως. Στο σημείο παραμένουν πολλά οχήματα με πυροσβέστες, καθώς και μηχανήματα για να επιχειρήσουν αν χρειαστεί. Πηγή. Κοινότητα ρησουμάτων που αυτό τον έπεσε ο πρόεδρος. Η προηγούμενη ανάρτηση που λέει ότι η φωτιά φτάνει. Ποιος πρόεδρος εγώ. Σωστό. Η κατάσταση με τη φωτιά ξεφεύγει, έρχεται από την πλευρά του νομού Κουζάνη. Αυτό μου το είπε ο πρόεδρος. Εγώ σας το ξαναείπα. Γιατί πρόεδρος να ξέρεις. Ποιο αν είναι σωστή. Τζελά. Και πού είναι το λάθος αυτό που έκανα. Για να βάλω στο σχόλιο. Θέλω να απαντήσω στο σχόλιο. Θα απαντήσεις αυτό που σε ρωτάω. Όχι, δεν απαντήσω. Δηλαδή τι. Κάνουμε σχόλια. Προσβάλλουμε ανθρώπους. Προσβλήθηκες εσύ πρόεδρε. Ναι, προσβλήθηκα. Γιατί να μην εννοείς. Δεν το είπα και εσένα. Εμείς πήγαμε στη φωτιά. Εγώ πήγα. Και δεν είπα για εσένα. Πιάσ' τον έξω, το προσωπικό και δεν το είπα για εσένα. Άμα προσβλήθηκες. Δεν το είπα για εσένα αν προσβλήθηκες. Αν είναι να κάνουμε τέτοια σχόλια και να πω... Στο λέω δεν το είπα για εσένα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν το είπα για εσένα. Άνδρα γινόμαστε όλοι οι δικαστές του ηλεκτρολογίου. Μα στο λέω δεν το είπα για εσένα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ωραία. Δημαρχέ. Εγώ θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω να τα ακούσει και ο κόσμος. Νίκο, εσύ θεωρείς σωστό πήρες τον πρόεδρο του καταφυγείου. Δεν έπρεπε. Έπρεπε. Μισό λεπτό. Ο οποίος δεν ήταν εκεί σημαντικά. Ο οποίος δεν ήταν εκεί. Πέρα από αυτό. Θέλω να πω κάτι άλλο. Είσαι αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε μια επιτροπή πολιτικής προστασίας. Ναι.
Υπάρχει κάποιος που προεδρεύει σε αυτήν που κινεί τα νήματα, σε αυτήν την επιτροπή. Ήταν κακό σαν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να πάρεις ένα τηλέφωνο αυτόν τον άνθρωπο για να μάθεις ακριβώς τι συμβαίνει. Ωραία. Ήταν κακό. Σε ρωτάω. Όχι, κακό δεν ήταν. Τότε γιατί δεν το έκανες, Νίκο, να τα ακούει και ο κόσμος. Μα πήρα τον πρόεδρο, ρε Δημήτρη, τώρα. Δηλαδή τώρα παίζουμε τις κουμπάρες. Ναι, δεν είχε σωστή ενημέρωση όμως. Από ποιον θα είχες, ποιος μιλούσε με τον πρόεδρο μου. Ποιο μιλούσε με την πολιτική προστασία, ποιο μιλούσε. Ο πρόεδρο σε μένα μου είπε ότι μιλούσε και με την πυροσβεστική. Με ποια πυροσβεστική μιλούσε. Ο Χρήστος ήταν. Μα σου λέω δεν ήμουν πάνω ρε Δημήτρη τώρα, τι δεν καταλαβαίνει τώρα. Αλλά το σωστό όμω, το σωστό είναι όμω να πάρει το σωστό άνθρωπο τηλέφωνο για να έχει τη σωστή ενημέρωση. Αυτό σου λέω. Δηλαδή λε τώρα ότι ο πρόεδρο δεν ήταν η σωστή ενημέρωση. Από ό,τι φαίνεται. Μετά από αυτό όμω, ναι, είσαι αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Οφείλει να πάρει το αρμόδιο αντιδήμαρχο να του ρωτήσει. Πρώτα αυτόν και μετά τον πρόεδρο. Αν θεωρείτε ότι ο πρόεδρος όχι, είναι, αυτό εντάξει. Θεωρούμε, αυτό είναι το σωστό. Εντάξει, κατά τη γνώμη σου. Τέλος πάντων. Ναι, μα αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Κατά την άποψή σου. Δηλαδή τώρα, μιλούσαμε εμείς με την πολιτική προστασία και εσύ πήρες τον πρόεδρο, μιλούσε ο πρόεδρος με την πολιτική προστασία που έπρεπε να μιλάει με εμάς. Με εμάς έπρεπε να μιλάει. Ο πρόεδρος έπρεπε να μιλάει με εμάς. Περίμενε, να σε κάνω μια ερώτηση τώρα αφού το ανοίγουμε. Όχι, Νίκο, να σου πω. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Γιατί αφήνει εχμές. Έκανες κάποια έγγραφα στην πολιτική προστασία την κρίση στον κύριο Σαλανίτη. Εσύ έκανες. Όχι, όχι, όχι. Έκανες έγγραφα στην πυροσβεστική. Νίκο, σε παρακαλώ. Ο πρόεδρος όμως έστειλε σε όλες τις υπηρεσίες, Δημήτρη. Και έχω και τα έγγραφα του πρόεδρου. Μα μου face to face. Τι μου λες τώρα. Άρα πώς μου λες ότι ο πρόεδρος ήταν ο καθήτης αρμόδιο. Κάνουμε ένα διάλειμμα. Έπρεπε να πάρει φωτιά για να του πει το καρμί. Μα έκανε έγγραφα. Ξέρω, 31 του να πήρε φωτιά. Τα έκανε. Πώ λε τώρα, να σου πω λίγο κάτι. Όχι, συγγνώμη, μισό λεπτό. Είναι ένα ζήτημα. Εμεί τώρα πρόεδρο, αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση και παίρνει τον πάρε το τηλέφωνο για να ενημερωθεί. Δηλαδή, πού ακούστηκε αυτό το πράγμα. Η Ειρήνη πήρε αμέσως τον Γιώργο. Εγώ πήρα τον πρόεδρο. Νίκο, να απαντήσω να του πω θα του πω και όλες τα για τον πρόεδρο. Επειδή δεν μιλάνε όλοι και δεν ακούγεται κανένας. Όλοι να μπορούν να πάρουν τον λόγο, απλά να έχουμε μια πολιτισμένη συζήτηση. Δεν χρειάζονται φωνές και ζήνουν. Νίκο, θα σου απαντήσω λίγο στο θέμα μόνο του πρόεδρου. Επειδή πήγα τη Δευτέρα το βράδυ στο καταφύ. Ρώτησα που είναι ο πρόεδρος. Λέει δεν είναι πουθενά. Στο ΝΑΤΟ Ερντογάν είναι προφανές. Απευθύνεται σε μένα. Όμως ένα πράγμα θα σου πω, Νίκο. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί λοιπόν, είναι, αγγίζουν τα όρια της πολιτικής ιδιότητας. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Ωραία. Γράφουμε εδώ πέρα ότι η συστημική επικοινωνία βρίσκεται στο Δήμο Βελβεντούμ τη πυροσβεστική υπηρεσία του Νόμου Κοζάνης σχετικά με τη φωτιά που υπάρχει και ορισμίστηκε στα ορεινά του Δήμου Κατερίνης του Νόμου Πιερίας στην περιοχή του Ρεβαντικού Καταφυγίου του Σέου Τσαρακατσάνα. Τις επιχειρήσεις κατάσβεσης συντονίζει η Περιφερειακή Πυροσβεστική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί ζητήσαμε να πάμε, αν χρειαστεί, δηλαδή και εκεί, και μας είπαν ότι το συντονίζει η Κεντρική Μακεδονία λόγω χωρικής αρμοδιότητας. Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σερβίου για προληπτικούς λόγους βρίσκεται ήδη από την μεριά της Κουζάνης και θα παραμείνει όλη τη νύχτα εκεί στις κορυφογραμμές σε προωθημένο σημείο στα Πιέρια, ψηλά από το δασικό συμπλέγμα της Αγίας Κυριακής. Και εννοείται την άλλη μέρα το πρωί πήγε όλο το τίμα, όλη η ομάδα δηλαδή από το Δήμο Ρεβεντού, τους αντιδημάρχους, όπως είπα, δημοτικούς συμβούλους, υπαλλήλους, αυτοκίνητα κτλ. Τώρα, ήθελα να πω το εξής. Η προστασία των πιερίων έχει να κάνει με την ετοιμότητα, την οποία ετοιμότητα είναι πολύ στήμου και αυτά τα δημοσιεύματα. Ακούστε λοιπόν όλοι. Το 2019, μία συμπνευματική αναλάβαμε το Δήμο, δεν υπάρχει ένα στόμιο, ένα υδροστόμιο για να γεμίσουμε τους κρονούς, είτε στα χωριά, είτε σε κάποια σημεία που είναι μέσα στο δάσος. Οι δεξαμενές νερού, 1 Σεπτεμβρίου, ντάλα περίοδος αντιπέρκη, ήταν άδειες. Αμάξι, είχαμε ένα αμάξι, το Στάγερ, πάνω στο καταφύγι, το οποίο αμάξι, δεν είχε καν μπαταρίες. Πάμε, βάζουμε μπαταρίες, πριν αναλάβουμε ακόμα, με δικά μας λεφτά. Λοιπόν, λεφτά δηλαδή από το τσέπι μας, 2 μπαταρίες, αν θυμάμαι καλά, 240 ευρώ. 240 ευρώ.
Λοιπόν, για να είναι το αμάξι αυτό έτοιμο να μπορεί να κινηθεί λίγο καιρό νωρίτερα, νομίζω ένα χρόνο νωρίτερα, κάει και ένα σπίτι στο καταφύγιο και το αμάξι αυτό δεν μπορούσε να κινηθεί γιατί δεν είχε μπαταρίες. Αυτό το αμάξι μας το έδωσε η πυροσβεστική και το έχουμε εκεί πέρα. Αυτές ήταν οι φροντίδες πρόληψης. Λοιπόν, βάζουμε τις μπαταρίες και την επόμενη μέρα πάει ο Νίκος ο Τέτος, παίρνει το αμάξι και το κατεβάζει στα Σέρβια 14 Αυγούστου. Ποιος όφερε το αυτοκίνητο αυτό, Δημαρχέ? Νίκο, να ολοκληρώσω. Ποιος το όφερε? Νίκο, σε παρακαλώ, Νίκο. Αυτό πήγαμε. Το πήγαμε. Σε παρακαλώ πολύ. Μην λες τώρα το όφερε. Το αμάξι, όχι, δεν το φέραμε. Και όπως είχα το ίδιο αυτοκίνητο, το παρέλαβα, το ξαναπήγα στην έδρα. Δεν πρέπει να δούμε τώρα. Αντές αλήθεια, έλεγε ψέματα. Κάνουμε εδώ πέρα συντονιστικά τοπικά όργανα συνέχεια. Πες μου αν αυτά τα 4,5 χρόνια ήρθε σε ένα συντονιστικό. Σε ένα! Ποτέ! Κατά τα άλλα, κοπτόμαστε μέσω του φέρου. Καλά, καλά, ναι. Μόνο εσύ κόπτης εδώ. Εσύ μόνο οι 10 άνθρωποι. Ναι, γιατί δεν είμαστε μόνο εσύ. Μόνο εμείς που πήγαμε και κατεβάσαμε τους ορεβάτες. Γιατί ούτε και εκεί μπορούσε τους κάτι τους ορεβάτες. Πήρες ένα χωριό με 5.000 και το έφτασες 2.000. Είναι άλλη συζήτηση. Άσε μας το πέρα. Άρα καθόμαστε στο ρεβάτες. Λίγο, λίγο. Λίγο, λίγο. Λίγο, για όνομα τα μου. Είναι αυτό που λες τώρα. Είναι τώρα, λέω αυτά. Λίγο, όχι ρε Κώστα. Τι είναι τώρα, λίγο. Τι είναι τώρα, λίγο. Όχι, λίγο. Έχει όμως να καλέσεις. Λίγο, πρέπει να καλέσεις αυτό που είπε. Τι είναι αυτό που λες τώρα. Στέλωσε, λίγο το χωριό. Πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια. Δεν τρέψε εγώ το χωριό. Εσύ που είσαι σου. Πλάκα, μην κάνεις ένα δημοτικό σύμβουλος. Τι έκανε. Πάμε! Τι εντάξει! Άλλη φορά! Εγώ, ο Δήμαρχος και η πόλη που είμαστε στην εταιρεία τώρα. Άιντε! Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω λοιπόν ότι η πρόληψη στο βουνό είναι πάρα πολύ σημαντική. Και επίσης υπάρχουν από τον Δήμο, από τον περίοδο την παλιά, που είναι σοβαρής ο Καλλικράτης, και μελέτες για ορεινή εδοπία και ορεινή για το καταφύγιο, και μελέτη για τον άλλο, για τη Φτέρη και προς τα πέρα, προς το Λαγκοχώρι, την Αγία Κυριακή. Υπάρχουν αιτήματα τελείωτα προς τη δασική υπηρεσία να φροντίσει τους δασικούς δρόμους, διότι δεν είναι δική μας φροντίδα. Παρ' όλα αυτά, βάλαμε λεφτά, πληρώσαμε καρτερίστες, χωρίς να έχουμε την παραγωγή υποχρέωση. Το κάναμε από αίσθηση καθήκοντος και μόνο για να καθαριστούν οι δρόμοι, να περάσουν από εκεί μηχανήματα. Η δασική υπηρεσία, ξέρετε ότι βάζει ελάχιστα χρήματα κάθε χρόνο. Πέρασε το κουστήριο, δεν έβαλε μια δεκάρα, δεν είχαμε λεφτά και δεν έβαλε. Τις άλλες χρονιές πήγαμε και καθάριζαμε τους δρόμους τον μήνα Οκτώβριο ή Σεπτέμβριο, κάπου εκεί, και με την πρώτη βροχή του φθινοπόρου. Υπάρχουν δηλαδή μια σειρά από ζητήματα, τα οποία δεν είναι ακριβώς η ευθύνη του Δήμου. Εμείς τα επιθυμίζουμε και υπάρχουν ατελείωτα έγγραφα και προς το Δημοσίο και προς την πυροσβεστική και προς όλες τις άλλες υπηρεσίες, την περιφέρεια, την αποκεντρωμένη. Όλα αυτά που τους επισημαίνουμε τους κινδύνους. Δεν πρέπει να λάβουν μέτρα. Υπάρχει έτοιμα προς την προηγούμενη περιφερειακή αρχή να κάνουμε μια καταστατική αρχική κουβέντα για το άνοιγμα Δασουλωρίδου. Δεν απάντησαν ποτέ. Το ίδιο έτοιμο θα πάει και σε αυτήν την περιφερειακή αρχή. Ο πρόεδρος του καταφυγείου έκανε ένα έγγραφο αυτές τις μέρες που κάνει μια ανακεφαλαίωση. Με αυτά όλα είναι αιτήματα που έχουν μπει χρόνια ολόκληρα. Και καλά έκανε και το έκανε. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είχαν αυτά τα θέματα. Αντιμετωπιστεί τουλάχιστον σε επίπεδο έτσι συνεννόησης. Έχουμε κάνει μια σειρά από συσκέψεις με αντιδημάρχους από την Αντιπεριφερειάρχης και από την Βέρεια και από την Κατερίνη, η Μαθία Ιερία. Υπήρχαν δασολόγοι.
με την αντιπεριφερειάρχη την προηγούμενη εδώ, την Κατερίνα Δαδαμόγια και με τον Τσούμαρη. Ατελείωτες σκέψεις. Κάτι πρέπει να γίνει για το βουνό. Και πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του στο κομμάτι που το αναλογεί. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Δήμος κατέβαλε χρήμα ατελείωτο. Πρώτα για να κάνει την μελέτη ασφαλτόστασης του δρόμου για το καταφύγιο του 2007, μετά να κάνει την άλλη μελέτη για το Ελατοχώρι και την Αγία Κυριακή, που δεν είχε καμία υποχρέωση. Αυτά ήταν υποχρέωσεις της περιφέρειας, της περιφερειακής ενότητας ή της τότε νομαρχίας. Και όμως το κάναμε. Το κάναμε για να φανούμε ότι θέλουμε να συμβάλλουμε στην προστασία του βουνού. Κάναμε όλες αυτές τις δεξαμενές, τις ανεβάσαμε. Και όμως ανέφερα και πριν, το 2009 τις πήραμε άδειες. Ούτε καν να τους διανοηθούμε ότι θα είναι άδειες οι δεξαμενές καλοκαιρινή περίοδο. Πήραμε υδροστόμια, τα αντικαταστήσαμε όλα. Ανοίξαμε υδροστόμια που ήταν θαμμένα μέσα στο Βουλευτό, ήταν θαμμένα κάτω από τα πλακόστρα. Και για να κλείσω, θέλω να πω το εξής. Όταν αρθρογραφούμε, προσέχουμε. Γιατί διαβάζοντας οι δημοσιογράφοι της αναρτήσεις, έχουν κάνει άπειρα τηλέφωνα εδώ πέρα, έφτασε η φωτιά στο Βουλευτό και έφτασε η φωτιά στο Βουλευτό. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση πανικού χωρίς λόγο. Υπήρξαν δε και πολίτες και από την καταφύγια αλλά και από τα άλλα ορεινά χωριά εδώ, με πήραν τηλέφωνο ότι τι συμβαίνει και από το Πολυβράτσο και από την Αγία Κυριακή. Και είπε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι έχουμε μια παρουσιακή και ελέγχουμε την κατάσταση και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αυτό το πράγμα να ξεφύγει. Είμαστε εκεί. Και όσον αφορά το τελευταίο αυτό που έγραψε στον το Ερντογάν, είναι προφανές. Απευθύνεται σε μένα. Όμως ένα πράγμα θα σου πω, Νίκο. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί, λοιπόν, είναι, αγγίζουν τα όρια της πολιτικής ιδιότητας. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Μια τοποθέτηση θέλω να κάνω άσχετο με το θέμα.